Για φορολογική δικαιοσύνη μιλάει η κυβέρνηση, διεγείροντας τον κοινωνικό αυτοματισμό, βάζοντας μισθωτούς και συνταξιούχους απέναντι από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δοκιμασμένη διαχρονικά η μέθοδος και ενίοτε βέβαια πετυχημένη, για να διασπάται η ενότητα της εργατικής τάξης και η συμμαχία της με τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή όλων εκείνων που αντικειμενικά έχουν συμφέρον, κοινά συμφέροντα, γιατί συνθλίβονται με τον ίδιο τρόπο από τις αντιλαϊκές πολιτικές που νομοθετούνται, για να ικανοποιούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων, των λίγων δηλαδή, αυτών που πραγματικά βρίσκονται απέναντί τους. Αντίθετα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε βέβαια κανένα από τα άλλα κόμματα που βρέθηκαν στη θέση της κυβέρνησης, δεν αναφέρονται, ούτε θυμούνται ποτέ τη φορολογική δικαιοσύνη, όταν αυτή αφορά την προκλητική φορασιλία που απολαμβάνουν ελαίο Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ οι εφοπλιστές με τις 58 ειδικές φοροαπαλλαγές και την εθελοντική τους φορολόγηση, οι τραπεζίτες με την πατέντα του αναβαλλόμενου φόρου, οι στρατηγικοί επενδυτές των αναπτυξιακών νόμων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με τις 12ετής και άλλες φοροαπαλλαγές, οι μέτοχοι των εταιριών που η Νέα Δημοκρατία τους έφτασε να αποδίδουν φόρο μόλις 5% επί των μερισμάτων, απαντώντας με περισσότερη δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ παλιών και νέων, που τους πήγε από το 15 στο 10. Για να εμπεδωθεί λοιπόν σήμερα ακόμα μεγαλύτερη δικαιοσύνη σε όλους αυτούς, κάνει ακόμα ένα δώρο η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο, μειώνοντας το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και το φόρο για τις αγοραπολισίες μετοχών. Αυτούς λοιπόν τους μπαταχτσίδες με κρατική πατέντα, όχι μόνο δεν τους ακουμπάει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη φοροδιαφυγή, αλλά αντίθετα τους επιβραβεύει. Σηκώνει όμως το λάβαρο της φοροδιαφυγής αποφασιστικά απέναντι σε αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες και επιστήμονες που ασφικτιούν από την ακρίβεια τα αυξημένα κόστη και τους μειωμένους τζίρους. Όλους αυτούς που μετράνε την επιβίωσή τους σε δόσεις στην εφορία και στις τράπεζες, που μπαινοβγαίνουν στις ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές τους εισφορές και στις λίστες των πληστηριασμών. Γιατί εκεί τους έστειλε η συνολική επίθεση που εφαρμόστηκε απέναντί τους και από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που φόρτωσαν στις πλάτες αυτών, όπως και των μισθωτών και φτωχών αγροτών, τα σπασμένα πρώτα της κρίσης, των μνημονίων, των lockdown και της ακρίβειας στη συνέχεια. Κύριε Υπουργή, 9 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι το βιωτικό τους επίπεδο έχει επιδεινωθεί το τελευταίο χρόνο. Και αυτό το μετράει το λέει το ευρωβαρόμετρο, όχι ο ριζοσπάστης που καταστροφολογεί κατά τον Υπουργό. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση κόμπαζε ότι οι μεταρρυθμίσεις της βελτιώνουν τη ζωή του λαού και που η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε ανάπτυξη. Βέβαια, δεν απαντάει κανείς σας ότι για ποιον τελικά είναι αυτή η ανάπτυξη. Γιατί είναι όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα που και σήμερα, όπως και διαχρονικά, εισφέρουν στον κρατικό κορβανά το 95% των εσόδων, για να απολαμβάνουν μπόλικη φορολογική δικαιοσύνη οι επιχειρηματικοί όμιλοι με μόλις 5% φιλική συνεισφορά. Γιατί όλοι αυτοί, εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ, αφού κανείς σας που τώρα εμφανίζεται ευαίσθητος και ξυφουλκή για τα δικαιώματα των αυτοαπασχολουμένων, δεν έκανε ποτέ διεκτό το δίκαιο αίτημά τους για επαναφορά του εφορολόγητου, αυτό που εξάλλου εσείς καταργήσατε, όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του ΚΚΕ στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Όπως δεν καταργήσατε και το τέλος επιτιδεύματος, έναν ακόμη κεφαλικό φόρο που επιβλήθηκε και αυτός στο όνομα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως και τα διάφορα άλλα τεκμήρια διαβίωσης. Και έρχεστε τώρα με το τεκμαρτό εισόδημα να τους δώσετε τη χαριστική βολή, όταν οι ίδιοι ομολογείτε ότι 6 στους 10 επαγγελματίες θα πληρώσουν παραπάνω φόρο κατά μέσο όρο 1.444 ευρώ ο καθένας. Και είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα ο αντίλογος του μαχητού τεκμηρίου,
αφού είναι βέβαιο ότι όποιος επιχειρήσει να αμφισβητήσει αυτό το έσχος θα υποστεί έναν τέτοιο εξονυχιστικό έλεγχο, και όταν μιλάμε ειδικά για τους μικρούς, αυτούς που είναι στο στόχαστρο, που δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το λαβύρινθο της φορολογικής νομοθεσίας, είναι τελικά και αυτοί που κινδυνεύουν με βαρύτερες καμπάνες για διάφορες τυπικές παραβάσεις που ούτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και βεβαίως, το χτύπημα δεν είναι συντριπτικό για όλους. Εκεί πραγματικά το χτύπημα δεν είναι οριζόντιο, γιατί αποτελειώνει τη μεγάλη μάζα των επαγγελματιών και επιστημόνων με τα χαμηλότερα ή και τα μεσαία εισοδήματα, αυτούς που δίνουν πραγματικά τη μάχη για να κρατηθούν ανοιχτοί και στο επάγγελμα. Γιατί είναι οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό που μειώθηκαν κατά 120.000 τα τελευταία 12 χρόνια και όχι τα μεγάλα αφεντικά για τα οποία επί μισή ώρα στην ομιλία του μας κουνούσε το δάχτυλο ο κύριος Υπουργός. Γι' αυτό και οι δηλώσεις του Λαγού Υφυπουργού Εργασίας κ. Τσακλόγλου για τους ντελιβεράδες δικηγόρους δεν αποκαλύπτουν απλά τον κινησμό της κυβέρνησης, αλλά ομολογούν τελικά αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Γιατί συντριπτικό θα είναι το χτύπημα για χιλιάδες δικηγόρους, όπως και άλλους επιστημονικούς κλάδους, όταν σήμερα το 1/3 αυτών αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τις εισφορές του στον ΕΦΚΑ, χρέη που συσσωρεύονται μαζί με άλλες οφειλές σε εφορία και τράπεζα. Όταν είναι γνωστό πόσοι από αυτούς υποαπασχολούνται, ιδίως μητέρες, και όχι βέβαια κύριοι της πλειοψηφίας μόνο το διάστημα της εγκυμοσύνης, πόσοι έχουν αναγκαστεί να μεταφέρουν την έδρα στο σπίτι για να εξοικονομήσουν έξοδα, πόσοι κρατιούνται οριακά στο επάγγελμα περιμένοντας τη συνταξιοδότησή τους. Δεν τα γνωρίζετε αλήθεια αυτά? Βεβαίως και τα γνωρίζετε. Όμως αυτό που δεν ομολογείται είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό, εκτός από την προφανή του και γνωστή βέβαια επιδίωξη να διατηρεί τα ματωμένα πλεονάσματα και να διευρύνει τη φορολογική βάση όπως νουθετούσε η αιρινή έκθεση της Κομισιόν για αυτούς που κάνουν ότι σήμερα πέφτουν από τα σύννεφα. Ματωμένα πλεονάσματα βέβαια που βγαίνουν από τη φορολογία της μεγάλης πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών, επιστημόνων, των μισθωτών, και όχι βέβαια για να χρηματοδοτήσετε την υγεία και την παιδεία όπως αποκαλύπτουν τα ίδια τα νούμερα του προϋπολογισμού, αλλά για να ταΐζετε τις πράσινες και ψηφιακές business. Έχει όμως και μια άλλη βαθύτερη στόχευση στο νομοσχέδιο. Να σπρώξετε μια ώρα αρχίτερα τη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια λίγων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε αυτό αφορά την αγορά προϊόντων είτε υπηρεσιών, όπως βέβαια συμβαίνει και στις νομικές ή άλλες υπηρεσίες, με τη δημιουργία των ισχυρών δικηγορικών και πολυεπαγγελματικών εταιριών που γιγαντώνονται με το βίαιο εξοβελισμό από το επάγγελμα των οικονομικά πιο αδύναμων. Μια πολιτική βέβαια που ακολούθησε με συνέπεια και με τη συμβολή όλων σας, αρχίζοντας από την απελευθέρωση των επαγγελμάτων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τη συνολική επίθεση που εξαπολύεται όλα αυτά τα χρόνια στο βιωτικό επίπεδο και στις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος. Να λοιπόν πώς συμμορφώνεστε στις εκπεφρασμένες αγωνίες των διαφόρων διεθνών και εγχώριων επιτελείων για την ανάγκη συρρήκνωσης της εκτεταμένης αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, όπως εξάλλου με αποκαλυπτικό τρόπο εκφράστηκαν και σε πρόσφατη συνέντευξη συνιδιοκτήτη μεγάλης δικηγορικής εταιρείας στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου μίλαγε για την αναγκαιότητα να συγκεντρωθεί περισσότερη δικηγορική ύλη στις ισχυρές δικηγορικές εταιρείες. Όλοι αυτοί λοιπόν δίνουν τις κατευθύνσεις και εσείς αποδεικνύετε τελικά με ποιους χτίζετε τις πραγματικές σας συμμαχίες. Γι' αυτό και οι δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, επιστήμονες που για μια ακόμα φορά βρίσκονται στο στόχαστρο της επίθεσής τους, έχουν ένα μόνο δρόμο. Να χτίσουν τη δική τους συμμαχία με τους εργαζόμενους, με τους φτωχούς βιοπαλαιστές αγρότες, με όλους αυτούς που συνθλίβονται από τις πολιτικές υπέρ των λίγων που εφαρμόστηκαν με τον έναν ή τον άλλον στο τιμόνι της εξουσίας. Να δυναμώσουν το κοινό τους αγώνα, γιατί ο δρόμος της αντίστασης, της οργάνωσης της πάλης, του αγώνα για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος είναι πλέον μονόδρομος. Μαζί τους λοιπόν και στην πρώτη γραμμή αυτού του δρόμου θα βρίσκεται και θα συνεχίσει το ΚΚΕ.